Εσύ λόγια δημιουργέ, ήλθες εδώ, σε αυτά εδώ τα μέρη που δώσες την εξουσία μου. Αν το ξέρα, θα είχα ετοιμάσει τα καλύτερα για να σε περιποιηθώ. Μεγάλη μητέρα των θνητών και αθάνατων δυνάμεων, ήρθα εδώ επειδή σε χρειάζονται στο κόσμο που εκφράζεται η ζωή. Συγγνώμη μέγιστε των πάντων, όμως ξέρεις ότι δεν επιθυμώ πια να συμμετέχω σε αυτό που διαχειρίζονται τα γεννήματά μου και τα γεννήματα των γεννημάτων μου. Το ξέρω, ανόργανη μητέρα, πως παρετήθηκες των δικαιωμάτων σου στη διαχείριση των πραγμάτων, αλλά ήρθα να σε ενημερώσω για το τι μέλη γενέσθε. Εγώ δημιούργησα εσένα. Εσύ διέρεσες τον εαυτό σου γεννώντας τον κτήτορα χρόνο και την ύφη του τη χώρα, όπου αυτοί γέννησαν τους θεούς και κάποιοι από τους θεούς τους δαίμονες, πράττοντας με ματαιοδοξία και δημιουργώντας το κακό σε έναν κόσμο που δεν υπήρχε. Γι' αυτό κι εγώ σε παρακάλεσα και με αποτράβηξε σε αυτές τις διαστάσεις, έξω από το χρόνο και τη χώρα, γιατί μόνο θλίψη αισθανόμουνα και πόνο και ξέρω ότι συνεχίζω να πονώ, όμως δεν το αισθάνομαι κι έτσι δεν με νοιάζει. Ξέρω πως διαταράσσω την ειρήνη σου, όμως ήρθε η ώρα να επιστρέψεις. Όσο εσύ κοιμώσουν, εγώ δημιούργησα ένα ακόμα όν. Πήρα χώμα από το σώμα σου και νερό από το δάκρυ του ουρανού και τον έπλασα. Ο μόνος που εγώ ο ίδιος έπλασα. Όλα τα υπόλοιπα είπα και τα κατασκεύασαν τα γεννήματά σου. Γι' αυτόν τον άνθρωπο, εσέ, θέλω να επιστρέψεις στον κόσμο όπου εκφράζεται η ζωή. Αυτόν τον άνθρωπο τον πήρα και του μεταβίβασα κομμάτι από το πνεύμα το δικό μου μέσα στο σώμα, από το σώμα σου. Και αφού τον δίδαξα, τον έφερα στον κόσμο που εκφράζει τη ζωή. Και ενώ με γνώριζε, παρέδωσε τις εξουσίες που του έδωσα στις αρνητικές δυνάμεις. Τότε πήγα εγώ και έγινα σαν και εκείνον. Και αφού με αναγνώρισαν οι δαίμονες, χρησιμοποίησαν το πλάσμα μου για να με αφανίσουν. Όμως δεν γνώριζαν ότι θανατώνοντάς με, θα έμπαινα στον κάτω κόσμο και θα έπαιρνα πίσω όλες τις εξουσίες που τους παρέδωσε ο άνθρωπος. Τώρα, για άλλη μια φορά, όλες γύρισαν πίσω σε μένα και στο πέρασμα του χρόνου κατέστρεψα ό,τι είχε δημιουργήσει το κακό. Αφού τελείωσες το έργο σου, τι θέλεις από μένα? Θέλω να μπει στο παιχνίδι, μητέρα, και σαν πνεύμα και σαν άνθρωπος. Σαν πνεύμα θέλω να πας σε μία από τις κόρες σου, σε ένα τόπο όπου σε λατρεύουν, εισπνέοντας τα αιθέρια έλαια που βγαίνουν από τις ρογμές του σώματός σου, και να προφητέψεις για μένα, για όλα αυτά που σου είπα. Μόνο αυτό? Όχι, σε θέλω και σαν άνθρωπο, στην περίοδο που θα ετοιμάζεται η επανέλευσή μου και θα καταστρέψω όλο το κακό. Γιατί το έργο έχει γίνει, αλλά τώρα το εκδηλώνω. Θα σε ακούσω, γιατί ξέρω ότι είσαι δίκαιος, αληθινός, και η αγάπη σου είναι αυτή που γεννάει, που δημιουργεί, και αυτή που δοξάζει όσους σε αγαπούν. Να ξέρεις ότι όταν όλα τελειώσουν, δεν θα θέλεις να φύγεις από εκεί, διότι δεν θα υπάρχει πόνος.